πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου είναι στις προγραμματισμένες επισκέψεις μου που κάνω σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού. Εκτός από τις τηλεδιασκέψεις πλέον που καθιερώσαμε ως διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και με τα 15 μελή του Συλλόγου Γονέων και της Ενώσης Γονέων κάθε περιοχής, πιστεύω ότι η διαζώση συνάντηση είναι ό,τι καλύτερο. Επομένως, η επίσκεψή μου είναι πάνω στις προγραμματισμένες επισκέψεις που έχω βάλει. Είναι αυτή την εβδομάδα, σήμερα είμαι στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, και την άλλη εβδομάδα θα πάμε την Πέμπτη στο Μουσικό και στην Τριλοκή και στο ΕΚ Αγίου Νικολάου. Όχι, είναι εξαιρετικά, γιατί αυτό τόνισε και στους εκπαιδευτικούς, είναι η μοναδική φορά, πιστεύω, που είμαι εκπαιδευτικός, που 1η Σεπτεμβρίου υπήρχαν καθηγητές στα σχολεία, δεν υπήρχαν κενά. Το Υπουργείο Παιδείας έκανε διορισμούς μετά από 12 χρόνια, έκανε κοντά στις 12.000 διορισμούς μόνιμων συναδέλφων πλέον, και όπως είναι προγραμματισμένα και το χρόνο θα υπάρχουν καινούργιοι διορισμοί. Υπάρχει ένας πολύ καλός προγραμματισμός τόσο από πλευράς Υπουργείου όσο και από πλευράς διεύθυνσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλασικού, και όσο αφορά την διευθυνσή μου, θέλω να ευχαριστήσω τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων για την άψογη συνεργασία που έχουμε, όπως θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες μου στην διεύθυνση. Ένα που με έκανε εντύπωση στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου που ήρθα είναι τα επιτέγματα που έκανε το πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα ο κύριος Κασινάκης. Έμεινα έκπληκτος από το έργο που κάνει, από τη δουλειά που κάνει, και συνηθίζω να το λέω πάντα ότι στο σχολείο όλοι οι συνάδελφοι κάνουν καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικές δράσεις έξω από τα προβλεπόμενα, έξω από τα μαθήματα. Απλώς το μειονέκτημα που έχουμε εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα είναι ότι δεν θα δείχνουμε προς τα έξω. Πιστεύω ότι πρέπει να δείχνονται προς τα έξω, πρώτον γιατί και άλλες σχολικές μονάδες παίρνουν ιδέες από μια σχολική μονάδα που κάνει κάτι πρωτότυπο, αλλά και η κοινωνία και οι γονείς μαθαίνουν τι κάνουν οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί, έξω από τα διδακτικά τους καθήκοντα, έξω από το ωράριο τους.